δυσκολίες το ξέρουμε όλοι. Δεν θα μπω στο ζήτημα το πόσο ζημιά παθαίνει η περιοχή, γιατί έχει αναλυθεί από όλους, και εγώ θα πω σε μια διαδικασία που θα πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα από εδώ και πέρα. Πρέπει να πω ότι προχθές ήμουνα σε μια συνεδρία στην περιφέρεια και είχα ακούσει δύο προτάσεις. Ο Περιφερειάρχης μαζί με τον κύριο Μαλούτα είχαν κάνει μια πρόταση που έλεγε ότι σε κάθε σβήσιμο μονάδος να μπουν οι θέσεις εργασίας. Και ο Παναγιώτης ο Πλακετάς, ο Δήμαρχος του Λεμαίδος, είχε πει για 10 χρόνια να πάμε πίσω. Νομίζω ότι έχουν και τα δύο τον ίδιο στόχο στις θέσεις εργασίας, που βασικά τον πρώτο ρόλο παίζουν οι θέσεις εργασίας και μετά όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παντρευτούν αυτές οι δύο προτάσεις. Είμαστε μια περιοχή που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και όταν συζητάμε κάπου κάτι, θα πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επομένως, Δήμαρχε, θα πρέπει να κάνει μια κουβέντα με τους υπόλοιπους και φαντάζομαι ότι θα δοθεί ένα υπόμνημα να μην πάει ο καθένας με άλλο υπόμνημα στον Υπουργό αύριο ή μεθαύριο, κάθε θεσμικός φορέας να αφήνει το δικό του υπόμνημα. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί να καταγραφεί ένα υπόμνημα με τα προβλήματα και να δοθεί στον Υπουργό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει το ζήτημα αυτό να μπει σε μια διαβούλευση. Αυτή η διαβούλευση πρέπει να κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πώς θα τα κρατήσει, να αρθίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να βγάλει τις αποφάσεις, δηλαδή να βγάλει αυτά που πρέπει να βγάλει, το ρεζουμέ που πρέπει να έχουμε και να διεκδικούμε ως περιοχή. Υπήρχε και μια τρίτη πρόταση από το Συνδικάτο, όπου έλεγε ότι τώρα που θα έρθει ο Υπουργός, θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί. Το Συνδικάτο βεβαίως σύσσωμο θα είναι εκεί. Και εκεί καλείστε όλοι, σας καλούμε όλους, να είστε με εμάς έξω από την αίθουσα, δεν ξέρω ποια θα είναι ακόμα γιατί δεν έχει προσδιοριστεί τίποτα, λοιπόν, και όχι μέσα εκεί που θα μοιράζουν τα λουκούμια. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να κουράσω.